δεν έχει περάσει καλά-καλά, δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων στο νέο εξάμηνο και ήδη έχουμε δει καταστάσεις απαράδεκτες με εικόνες στους φοιτητές να μπαίνουν στη λέσχη για να συντιστούν όπως το δικαιούνται όλοι οι φοιτητές και να γίνονται οι ελέγχοι για κάρτα σύντησης, να διώχνουν όσους φοιτητές δεν έχουν κάνει ακόμη την αίτηση ή δεν έχουν ακόμη το πάσο γιατί τώρα έχουν μπει πρώτο έτος, να τους διώχνουν εκεί πέρα οι ελεγκτές. Το οποίο είναι η απόφαση που έχει ο εργολάβος στην ουσία, γιατί ακριβώς μέσα από την κάρτα σύντησης αυτό που επιθυμεί να επιβάλλει δεν είναι τίποτα άλλο από το αντίτιμο. Έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες και στο παρελθόν για την επιβολή αντιτίμου, γιατί η λέσχη γενικότερα, για όσους δεν το ξέρουν, λειτουργεί με σύμβαση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, δηλαδή έχει αναθέσει το πανεπιστήμιο σε έναν ιδιώτη, σε έναν εργολάβο, να χειρίζεται αυτός τη σύντηση όλου του απηθήτα. Μιλάμε για χιλιάδες φοιτητές αυτή τη στιγμή μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων. Και αυτό που συμβαίνει είναι η προσπάθεια του συγκεκριμένου επιχειρηματία να βρει με κάθε τρόπο να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Είχαμε και πέρσι το Φεβρουάριο απολύσεις προσωπικού. Στη λέσχη λειτουργούν τρεις διανομές αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει τέταρτη. Η άνω λέσχη, η υποδομή δεν αξιοποιείται ποτέ. Είναι ένα κτίριο που είναι συνεχώς κλειστό. Το Μάιο είδαμε μια άλλη προσπάθεια πάλι να κόψει τα έξοδά του και να μεγιστοποιήσει το κέρδος, να μειώνονται οι μερίδες από τις 6.000 σε 2.500 ανά ημέρα και να βλέπουμε μετά την λέσχη να είναι άδεια στο εσωτερικό, να κάθονται ελάχιστοι φοιτητές γιατί ακριβώς τελειώναν οι μερίδες και δεν σερβίραν άλλο φαγητό. Έχουμε δει αντίστοιχες κινήσεις και στο παρελθόν. Οι ελέγχοι για κάρτα σύντησης ξεκίνησαν από τον Μάιο και απλά αυτό που έχει συμβεί τώρα τις τελευταίες μέρες είναι ότι έχουν εντατικοποιηθεί σε βαθμό που όποιος δεν έχει κάρτα σύντησης απευθείας το διώχνουν πλέον. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα με ουρές αναμονής που είναι τεράστιες. Περιμένουμε 30 και 45 λεπτά για να πάρουμε ένα πιάτο φαΐ. Οι ουρές φτάνουν, περνάνε την Εγνατία και καταλήγουν μέχρι και το Παμάκ με ορισμένες μέρες, είναι τόσο μεγάλες. Και γενικότερα είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Γιατί το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, ανεβαίνουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, έχουν πάει σε Θεό, τα νίκια γιγαντώνονται, οι οικογένειες έχουν όλες οικονομικά προβλήματα και είναι κάθε μέρα δύσκολη η διαβίωση και η ζωή για τον καθένα. Τελειώνει και ο μισθός στα μέσα του μήνα πλέον, με την ακρίβεια έτσι όπως συνεχίζεται η κατάσταση. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε πολύ απλά είναι να εξασφαλίσουμε να έχουμε δωρεάν σύντηση για όλους τους φοιτητές, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με όλα τα δικαιώματα, πλήρη δικαιώματα, χωρίς συμβάσεις περιορισμένου χρόνου εργασίας και τα σχετικά. Να λειτουργούν όλες οι υποδομές της λέσχης για να συστήζονται όλοι οι φοιτητές. Και τέλος πάντων να δούμε επιτέλους για μια φορά να μην αντιμετωπίζονται οι φοιτητές ως πελάτες, αλλά να υπάρχει το πανεπιστήμιο που θέλουμε και ονειρευόμαστε και δικαιόμαστε στον 21ο αιώνα, να καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Γι' αυτό ακριβώς και οι φοιτητικοί σύλλογοι εδώ πέρα, αυτοί που ανέφερα και προηγουμένως που έχουν πάρει απόφαση για τη σημερινή συνέντευξη τύπου, καλούν αύριο και σε κινητοποίηση στις 12 η ώρα στην Βρετανία, προκειμένου να διεκδικήσουμε μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους και τις διαδικασίες τους τα δικαιώματά μας, όπως είναι η σύντηση, η στέγαση, να έχουμε καλύτερους όρους σπουδών και ζωής. Όλα αυτά για τα οποία παλεύουμε και αγωνιζόμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένη προσπάθεια και την επιβολή κάρτα σύντησης δεν είναι κάτι που ήρθε ως κεραυνός ενεθρία, αλλά αντίθετα είναι μια προσπάθεια που μεθοδεύεται πολλά χρόνια τώρα και πέρσι είχε ανοιχθεί πάρα πολύ έντονα. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα που θέτουν οι φοιτητές του ΑΠΘ μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους και έχουμε δώσει πολύ μεγάλες μάχες για να μην εφαρμοστεί. Στην ουσία αυτό που ακούμε και μας λένε είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τη δωρεάν σύγχυση όλων των φοιτητών. Όμως πώς είναι δυνατόν αυτό όταν τα έσοδα από τη φορολογία των οικογενειών μας είναι το 95% της φορολογίας και όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν 5,6 εκατομμύρια ευρώ σε πλεονάσματα. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά?
ξέρουμε καλά και το έχει αποδείξει και η πείρα πως η κάρτα σύστησης αποτελεί προκοπό της επιβολής αντιτίμου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί και δίπλα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η πλειοψηφία των φοιτητών τρώει στη λέσχη με 3,5 ευρώ. Γι' αυτό το λόγο είναι ξεκάθαρο πως ενώ μας λένε ότι η κάρτα σύστησης στην ουσία λαμβάνει το μέτρο για τη δωρεάν σύστηση των φοιτητών του ΑΠΙΤΙΤΑ, ξέρουμε ότι αυτό ανοίγει το δρόμο για να αποτελέσουμε στην ουσία την πελατεία για τον εργολάβο, όπως αναφέρθηκε και με το παράδειγμα του ΠΑΜΑΤ. Έως τώρα τα έχουμε καταφέρει να μην εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλες μάχες, έχοντας στο πλάι μας και τα εργατικά σωματεία της πόλης και τους εργαζομένους της Λέσχης. Έχουμε εμποδίσει και την επιβολή κάρτας σύστησης, αλλά και έχουμε καταφέρει να τρώνε δωρεάν όλοι οι φοιτητές. Και πέρυσι μια αντίστοιχη προσπάθεια που είχε γίνει για τη μείωση των μερίδων στη Λέσχη, αλλά και για τη μείωση του προσωπικού που δεν ανανέωναν τις συμβάσεις τους, το είχαμε αποδείξει ότι θα τα βάλουμε κάτω μαζί με το σωματείο των εργαζομένων της Λέσχης, αλλά και με τα εργατικά σωματεία της πόλης. Πετύχαμε την ανανέωση των συμβάσεων στην πλειοψηφία του, αλλά και καταφέραμε να ανακόψουμε την προσπάθεια και την επιβολή κάρτας σύντησης. Έτσι και τώρα δεσμευόμαστε ότι θα μας βρουν απέναντί τους και δεν θα τους επιτρέψουμε να μας κόψουν τη δωρεάν σύντηση για όλους. Θα πούμε μπροστά για να διασφαλίσουμε δωρεάν καθολική και ποιοτική σύντηση για όλους τους φοιτητές στο ύψος των ανακών μας. Και τους θέτουμε το εξής ερώτημα. Γιατί δεν έχει ληφθεί ήδη μέρημνα για τους περίπου 9.000 πρωτοετής φοιτητές, έτσι ώστε να σύντηζονται δωρεάν στη Λέσχη? Πού θα σύντηζονται αυτά τα παιδιά? Ζητάμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το κάνουμε ξεκάθαρο πως όπως καταφέραμε να μην μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στις σχολές μας, να μην αποσπαστεί η παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία των αφηγητικών σχολών, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Καλούμε λοιπόν, όπως είπε και ο συνάδελφος, τους φοιτητές και τις φοιτήτρες της πόλης στην αυριανή κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων στις 12.